Καλή σας ημέρα κύριε Χαλβατζή και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Καλημέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ. Θα ξαναπάτε στη Γιάρο βέβαια, φαντάζομαι έχετε ξαναβρεθεί εκεί μετά από τα χρόνια της κρατορίας, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια, τι νιώθετε όταν πατάτε πάνω στο νησί? Τι να σας πω, είναι μνήμες. Είναι μνήμες σκληρών χρόνων και παλιότερων και πρόσφατων. Αύριο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας οργανώνει μια εκδήλωση τιμής και μνήμης για αυτούς που φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και πολλοί από αυτούς έχασαν τη ζωή τους. Άφησαν τα κόκαλά τους εκεί, υπάρχει νεκροταφείο. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί αυτοί οι αγωνιστές πάλεψαν για να διώξουν τους Γερμανούς κατακτητές. Αργότερα αγωνίστηκαν ενάντια στους Εγγλέζους και Αμερικάνους υπεριαλιστές για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για τον λαό και τον τόπο. Γιατί πάλεψαν για μια άλλη κοινωνία. Και βέβαια δεν είναι απλά η μνήμη, αλλά με αυτήν την εκδήλωση είναι να τιμήσουμε, να τιμηθούν αυτοί οι αγωνιστές και να αντλούνται διδάγματα για το σήμερα. Για να βλέπουμε το σήμερα, για να εμπνέονται ιδιαίτερα οι νέοι στον αγώνα για το αύριο. Γιατί λέμε πολύ συχνά, κύριε Πεχλάρη, ότι τα σύννεφα του πολέμου στη γειτονιά μας δεν είναι απλά μαύρα, αλλά ήδη ρίχνουν φωτιά, σκοτώνουν ανθρώπους στη Συρία, στο Ιράκ. Και όλα αυτά γιατί? Για τα πετρέλαια, για το φυσικό αέριο, για τα συμφέροντα ισχυρών καπιταλιστικών χωρών. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ανταγωνιστές τους, Ρωσία, Κίνα κλπ. Έτσι λοιπόν, αυτή η εκδήλωση είναι τιμής και μνήμης, αλλά και εξαγωγή συμπερασμάτων για το σήμερα. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η εκδήλωση. Πώς ήταν τότε εκείνη την περίοδο η Γιάρος? Γιατί τώρα φαντάζομαι υπάρχει ένα κτίσμα, έτσι, ουσιαστικά έχει μείνει εκεί. Υπάρχει η φυλακή, η οποία μέρα με τη μέρα καταστρέφεται, γιατί και η κατασκευή της όπως κατασκευάστηκε, αλλά και η εγκατάλειψή της 45 χρόνια από τη μεταπολίτευση. Έχει μεγάλη ιστορία το νησί. Χρησιμοποιήθηκε από τη ρωμαϊκή εποχή. Έτσι, από τότε ξεκινά. Από το 250-200 π.Χ. Το 80 π.Χ. ο Σύλλας έστειλε χιλιάδες πολιτικούς του αντιπάλους. Το 1947 περισσότεροι από 14.500 ήταν οι πολιτικοί κρατούμενοι. Αυτοί έχτισαν τη φυλακή με βασανιστήρια, με θανάτους και συνολικά το 47 μέχρι το 50-51 πέρασαν περίπου 18.000 κρατούμενοι. Έκλεισε το 51, αλλά το 55, μετά την απόδραση 27 κομμουνιστών από τις φυλακές των Βούρλων, ξανά άνοιξε η Γιάρος, μετέφεραν περίπου 300 κρατούμενους. Άσχημες, σκληρές συνθήκες. Και εμείς όταν πήγαμε στις 21 Τετάρτου 1967, τις πρώτες μέρες μεταφέρθηκαν στη Γιάρο 6.200 κρατούμενοι. Μετά από νέες συλλήψεις, οι κρατούμενοι στη Γιάρο το 1967 έφτασαν περίπου τους 7.500. Σιγά σιγά μεταφέρονταν σε άλλες φυλακές. Τον Αύγουστο του 1968 μεταφέρθηκαν 240 γυναίκες κρατούμενες, αγωνίστριες, κομμουνίστριες, στις φυλακές της Αλικαρνασσού στην Κρήτη. Το Νοέμβρη του 1968, κάτω από την πάλη του Λαϊκού Κινήματος, κάτω από τον αγώνα στο εξωτερικό, από ναυτεργάτες που κάναν σαμποτάζ ενάντια στη Χούντα, απεργίες, από τους μετανάστες, η Γιάρος έκλεισε. Οι 800 περίπου κρατούμενοι που ήμασταν τότε εκεί, μεταφερθήκαμε στη Λέρο και άλλοι στον Οροπό. Και τότε το Νοέμβρη περίπου του, ναι, τέλη Νοέμβρη έκλεισε η Γιάρος. Αλλά μετά το Πολυτεχνείο, το Δεκέμβρη του, το Νοέμβρη του 1973, με τον δικτάτορα Ιωαννίδη ξανά άνοιξε η Γιάρος. Εκεί φτάσαμε στις 30 ή 31 Δεκέμβρη του 1973. Οι πρώτοι κρατούμενοι ήμασταν 29. Αλλά μετά και από άλλες συλλήψεις και μεταγωγές φτάσαμε τους 44.
τόσοι ήμασταν όταν απολυθήκαμε στις 25 Ιούλη του 1974. Αύριο λοιπόν γίνεται αυτή η εκδήλωση για να τιμηθούν όλοι εκείνοι οι οποίοι αγωνίστηκαν και έπεσαν σε αυτόν τον αγώνα. Και αυτό το διάστημα που μείνατε και την πρώτη περίοδο, κυρίως την πρώτη περίοδο που είναι και μεγαλύτερος ο χρόνος, έτσι πάνω από ένας χρόνος, και στη δεύτερη περίοδο, κάποιοι άνθρωποι, συναγωνιστές σας, φύγανε και από τη ζωή, έτσι, μέσα πολύ σε αυτές τις συνθήκες. Πολλοί φύγαν από τη ζωή. Και στη Γιάρο και στη Λέρο. Και στη Λέρο μετά που ήσασταν εκεί. Ναι, και στη Λέρο. Είναι θανατονήσι. Είναι ένα νησί άνυδρο, χωρίς δέντρα. Κάποια αρμυρίκια έχει εκεί στην άκρη της θάλασσας, και όχι σε όλους τους όρμους. Χωρίς νερό. Φανταστείτε τώρα 7.500 άνθρωποι να έχουν 1,5 ποτήρι, 2 ποτήρια νερό την ημέρα για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Και όχι μόνο αυτό. Βέβαια οι συνθήκες του 64, του 67 δεν έχουν καμία σχέση με τα βασανιστήρια, τους θανάτους της περίοδου 67-47-51. Mm-hmm. Το 1947-1951 άφησαν τα κόκαλά τους εκεί περίπου 30 αγωνιστές κομμουνιστές. Και βέβαια πολλοί άλλοι μεταφέρονταν έτοιμο θάνατη σχεδόν στη Σύρα, γιατί δεν θέλαν να φεύγουν, να καταγράφονται νεκροί στους τόπους εξορίας και στις φυλακές. Ήταν οι αγωνιστές οι οποίοι πάλευαν για μια άλλη κοινωνία, για μια καλύτερη ζωή, για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για το λαό και τον τόπο. Είναι πολύ σημαντική όλα αυτά που μας περιγράφει, κύριε Χαρβατζή. Αυτή η εκδήλωση πραγματικά αύριο... Η Ρογμή είναι το έργο που θα... είναι το μνημείο, έτσι λέγεται. Ρογμή. Ρογμή είναι ο τίτλος του μνημείου που θα αποκαλυφθεί αύριο και θα είναι και ο κύριος Κουτσούμπας πιθανό το γραμματέας. Ακριβώς, θα μιλήσει εκεί ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Για να τιμηθούν όλοι αυτοί που αγωνίστηκαν, αυτοί που έχασαν τη ζωή τους, αλλά και να βγαίνουν, όπως σας είπα, τα συμπεράσματα για να εμπνέονται οι νέοι στον αγώνα του σήμερα και του αύριο. Γιατί είναι πολλά, πάρα πολλά αυτά που έχουμε μπροστά μας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε. Λαός χωρίς μνήμη συνιστά μέγα κίνδυνο για τον ίδιο. Για να μην επαναλαμβάνονται αυτές οι θηριωδίες των δυνάμεων εκείνων, των δυνάμεων των αστικών, καπιταλιστικών, που οδηγούν εκεί τις εξελίξεις. Αυτή είναι η κατάσταση, έτσι την αντιμετωπίζουμε, συνεχίζουμε να παλεύουμε σήμερα. Σκεφτείτε ότι σήμερα υπάρχουν φυλακισμένοι σε όλες τις χώρες του κόσμου άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται, παλεύουν για μια καλύτερη ζωή. Και πρέπει να αντλούνται αυτά τα διδάγματα. Κύριε Χαλμπατζή, ήταν πολύ σημαντικά αυτά που μας μεταφέρατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και το ταξίδι στη μνήμη και στην ιστορία, αλλά και στο σήμερα μέσα από αυτό, μέσα από τη Γιάρο. Εγώ σας ευχαριστώ. Αύριο η Γιάρος θα ξυπνήσει μνήμες, αλλά και θα δείξει το φωτεινό αύριο που έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.